Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, καλημέρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι φίλοι του καναλιού. Αυτό είναι ένα αυθόρμητο βίντεο. Δεν είναι παρορμητικό, αλλά αυθόρμητο. Σε ένα επόμενο θεωρητικό vlog, το έχω ήδη σημειωμένο, θα μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ αυθορμητισμού και παρορμητικότητας. Είναι πρωί, πίνω καφέ σε αυτή την τεράστια φλιτζάνα. Εξακολουθώ και πίνω καφέ από το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο, αν θυμάστε καλά, όσοι είσαστε παλιότερα στο κανάλι, είχα καταφέρει να κάψω το δεξί μου πόδι όταν κατά λάθος έπεσε το φλιτζάνι πάνω στο πόδι μου και είχα εγκάβματα δεύτερο βαθμό. Αλλά συνεχίζω να πίνω από το ίδιο φλιτζάνι γιατί μου αρέσει που κρατάει ζεστό τον καφέ και μου αρέσει να μαθαίνω από τα λάθη. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με έχει στενοχωρέσει πολύ και ίσως στενοχωρέσει και κάποιους από εσάς. Ίσως στενοχωρέσει 100 από εσάς, δηλαδή, για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν, έχετε δει ότι τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, σας μιλάω συνέχεια για τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που προγραμματίσαμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για να γίνουν τον Ιούλιο στην Ελλάδα. 18 Ιουλίου συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου στην Αθήνα και 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία και δικιά μου και της Αριστονίκης να γίνουν τα σεμινάρια, να γίνουν συναντήσεις, διαζώσεις με τους ανθρώπους που συμπνευματιζόμαστε εδώ στο κανάλι και επειδή επιτέλους έχουν αρθεί οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας, σας το έχω πει εξάλλου, σας το έχω πει και σε βιβλίο, ότι έτσι αυθόρμητα είπα στην Αριστονίκη, γιατί δεν πάμε στην Ελλάδα να συναντηθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε και να κάνουμε και κάτι πολύ χρήσιμο, ψυχοφέλιμο, εκπαιδευτικό, ψυχοεκπαιδευτικό, ένα σεμινάριο υψηλού επίπεδου, όπως αυτά που είχαμε κάνει τα διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επειδή δεν μπορούσαμε να βρεθούμε διαζώσεις. Λέω πως το σεμινάριο είναι υψηλού επίπεδου έχοντας κάθε επίγνωση, επειδή γνωρίζω και την ακαδημαϊκή κατάρτιση και βάθος της δόκτωρας Αριστονίκης Θεοδοσίου, αλλά επειδή έχω δει και το υλικό που έχει ήδη προετοιμαστεί. Λοιπόν, η συζήτηση που είχαμε κάνει με την Αριστονίκη και με τον Μιχάλη τον Γιαννουλάκη, ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης είναι φίλος μου και συνεργάτης μου και ήταν και είναι αυτός που διοργανώνει τα σεμινάρια, ήταν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερος κόσμος στα σεμινάρια, δηλαδή το πολύ 80 άτομα σε κάθε session, σε κάθε σεμινάριο. Γι' αυτό τον λόγο είχαμε προγραμματίσει ένα πρωινό για τη Θεσσαλονίκη και ένα απογευματινό για την Αθήνα και επίσης ένα πρωινό για την Αθήνα και ένα απογευματινό για την Αθήνα και ένα μόνο για την Κρήτη, γιατί είναι λιγότερος κόσμος στην Κρήτη. Και μάλιστα επέμενα και εγώ και η Αριστονίκη να είναι όσο το δυνατόν πιο φθηνό το εισιτήριο. Με τους υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με τα κόστη των αιθουσών, της ενοικίασης των αιθουσών, τα αεροπορικά εισιτήρια για να μεταβούμε σε όλες αυτές τις περιοχές, οι διαμονές κτλ. Το εισιτήριο στο οποίο καταλήξαμε 38 ευρώ το άτομο, που ήταν 41, είναι 41,70 στην ουσία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το τα 3,70 ευρώ είναι για την ασφάλεια της πλατφόρμας από την οποία πήραν τα εισιτήρια, είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να χρεώσουμε, προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνουν τα σεμινάρια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα βρισκόντουσαν από ένα κανάλι στο οποίο υπάρχουν 65.000 συνδρομητές και μπαίνουν 100.000 άνθρωποι το μήνα μέσα στο κανάλι και τα βίντεο έχουν περίπου 20.000 θεάσεις την ημέρα. Ήμουν σίγουρη ότι θα βρίσκονταν από όλους αυτούς τους ανθρώπους 400 άνθρωποι, τόσες ήταν οι θέσεις που είχαμε προγραμματίσει και είχαμε υπολογίσει ότι με αυτό το ποσό θα μπορούσε να γίνει το σεμινάριο, ξαναλέω, όχι για να κερδοσκοπήσουμε, καμία σχέση. Απλώς θα πληρωνόμασταν τις εργατόρες μας, όπως τις πληρωνόμαστε στο γραφείο, τίποτα περισσότερο. Και λέω, είναι δυνατόν με ένα κανάλι
με 65.000 συνδρομητές, τόσες χιλιάδες θεάσεις τη μέρα, να μην βρεθούν 400 άνθρωποι από αυτούς τους 65.000 ή τους 100.000 που μπαίνουν κάθε μήνα, γιατί μπαίνουν 100.000 συνδρομητές του YouTube κάθε μήνα στο κανάλι, παρόλο που κάποιοι ίσως δεν ξέρουν να κάνουν εγγραφή. Και όμως είναι δυνατόν, έχουν πουληθεί μόνο 100 εισιτήρια. Με τον αριθμό αυτό των 100 εισιτηρίων, το ποσό που αντιστοιχεί δεν φτάνει για να καλύφθουν τα έξοδα. Ήδη εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα βρίσκονταν οι 400 άνθρωποι από τις 65.000, εγώ ίδια προσωπικά έδωσα τις προκαταβολές για τις αίθουσες. Με δικά μου χρήματα. Πλήρωσα τις προκαταβολές για τις αίθουσες, οι οποίες πολύ πιθανόν και να μην επιστραφούν. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα. Πόνταρα. Πόνταρα. Πώς πας στο χρηματιστήριο και αγοράζεις μετοχές και πέφτει η μετοχή. Πόνταρα στο ότι οι άνθρωποι από το κανάλι μας θα κατάφεραν να έρθουν και έχασα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τα σεμινάρια διασώσεις. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουμε από την τσέπη μας τα εισιτήρια, τις διαμονές κλπ. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι είναι οικονομική κρίση, όλοι έχουν τις δυσκολίες τους και ούτε κι εμείς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το ποσό. Και έτσι χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση πολλή ώρα με τον Μιχάλη, μια αγαπητική συζήτηση και συνεργασιακή συζήτηση, γιατί ο Μιχάλης ζει στο Λονδίνο, οπότε η συζήτηση αυτή έγινε αργά το βράδυ επειδή έχουμε και 2 ώρες διαφορά. Σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση και με την Αριστονίκη μας. Και μου είπαν και οι δύο, Θέκλα, σταμάτα να το προσπαθείς. Ο κόσμος δεν μπορεί να εγγραφεί στα σεμινάρια, δεν θέλει να εγγραφεί στα σεμινάρια, δεν μπορεί οικονομικά να εγγραφεί στα σεμινάρια, το καταλαβαίνω. Και δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό που θες, αυτό που ήθελες, αυτό που οραματίστηκες, ότι θα καταφέρναμε να βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι. Και επειδή και λόγω πανδημίας δεν έχει γίνει ούτε και περιοδία για το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», πραγματικά το ήθελα πάρα πολύ. Το ήθελα πάρα πολύ. Δεν μπορεί να γίνει όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι έχουμε πει ότι θα γίνουν τα σεμινάρια. Εννοείται ότι θα γίνουν τα σεμινάρια. Δεν θα τα ακυρώσουμε. Αν μη τι άλλο, έχει βγει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, μια εξαιρετική δουλειά. Και ξαναλέω ότι η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι επιστημονική υπεύθυνος για το σεμινάριο, αυτή έχει ετοιμάσει όλο το υλικό, που είναι εξαιρετικό υλικό. Θα γίνουν τα σεμινάρια, αλλά θα γίνουν διαδικτυακά. Θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Zoom Webinar. Αυτή τη φορά, σε αυτά τα σεμινάρια, μέσω του Zoom Webinar, θα συμμετέχετε και εσείς με κάμερα. Γιατί όταν είχαμε κάνει τα προηγούμενα σεμινάρια, χρησιμοποιήσαμε μια εκδοχή του Zoom Webinar που μόνο με φωνή μπορούσαν να συμμετέχουν αυτοί που παρακολουθούν το σεμινάριο. Αυτή τη φορά θα είναι με κάμερα η συμμετοχή, δηλαδή θα σας δούμε. Του λέω, Μιχάλη, σε παρακαλώ, θέλω να δω τον κόσμο. Θέλω να δω τα πρόσωπα πίσω από τα ονόματα. Μου λέει, θα το κάνουμε με κάμερες. Λοιπόν, θα γίνουν μέσω Zoom Webinar. Όπως είπα και παλιότερα για τα διαζώσεις, θα διαρκέσουν 4 ώρες. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν μετά τη συμμετοχή τους και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, που έχει ακριβώς την ίδια αξία η βεβαίωση με το αν γινόντουσαν διαζώσεις. Θα πάρουν και ηλεκτρονικές σημειώσεις με ασκήσεις και επίσης ζήτησα από τον Μιχάλη το κομμάτι, το θεωρητικό του σεμιναρίου να έχει βιντεοσκοπηθεί και να το πάρουν ως βίντεο. Όχι το κομμάτι που θα γίνουν οι προσωπικές ερωτήσεις που θα έχει προσωπικά δεδομένα, το κομμάτι της παράδοσης της θεωρητικής. 100 άνθρωποι έχουν εγγραφεί. Έχουμε κάνει τον giveaway, έχουμε κάνει το διαγωνισμό για τον giveaway και θα τον κάνουμε, γιατί αυτά που λέμε δεν τα ξελέμε. Και σήμερα, με βλέπετε, είμαι όπως σηκώθηκα το πρωί, πίνω τον καφέ μου, δεν έχω καν φτιάξει τα μαλλιά μου, δεν έχω βάλει κραγιόν, δεν έχω ατμίσει. Γελάω τώρα, γιατί καταλάβατε, γιατί στο χθεσινό βίντεο είχαμε εκείνη την ιστορία με το που είχα αφήσει ένα κομμάτι cut και φαινόμουν τι έκανε κατά το διάλειμμα το βίντεο. Που ήταν αστείο, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, όπως και να έχει, αναγκαστικά τα σεμινάρια θα γίνουν διαδικτυακά. Σε 2
φουρνιές, δηλαδή 50 άτομα στο ένα, 50 άτομα στο άλλο. Δευτέρα 18 Ιουλίου, 5 με 9, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ θα είναι το πρώτο σεμινάριο. Και την Τετάρτη 20 Ιουλίου, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ θα είναι το δεύτερο σεμινάριο. Εσείς οι 100 που έχετε πάρει τα εισιτήριά σας θα ενημερωθείτε μέσω email να επιλέξετε ποια από τις 2 μέρες μπορείτε να είστε στο διαδικτυακό σεμινάριο. Απολογούμε. Απολογούμε, πραγματικά απολογούμε. Έπεσα έξω. Έπεσα έξω. Θεώρησα ότι από τόσους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κανάλι και οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του καναλιού που είναι δωρεάν, ότι κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να διαθέσουν το χρόνο τους και το χρηματικό ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό για τέτοιο επίπεδο σεμινάριο, θα μπορούσαν να το διαθέσουν για να είναι έπεσα έξω. Ίσως είναι και οι ημερομηνίες. Ίσως είναι και οι ημερομηνίες που το βάλαμε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και κάποιοι να έχουν προγραμματίσει διακοπές και να μην μπορούσαν. Λυπάμαι. Απολογούμε που έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου. Απολογούμε που ενθουσίασα και τον εαυτό μου και την Αριστονίκη και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο τους ότι θα βρισκόμασταν από κοντά. Απολογούμε και για τις κοπέλες στη Μυρομύρ που περίμεναν να μας φιλοξενήσουν. Γενικώς απολογούμε. Έκανα λάθος. Όταν κάνουμε λάθος, πρέπει να παραδεχόμαστε το λάθος μας, να λέμε την αλήθεια. Δεν θα σας πω ψέματα, δεν θα σας πω ότι για έκτακτους προσωπικούς λόγους αναβάλλονται τα σεμινάρια και αντί διαζώσεις θα γίνουν διαδικτυακά. Δεν θα σας πω βλακίες, θα σας πω την αλήθεια. Δεν πουλήθηκαν αρκετά εισιτήρια. Από τα 400 εισιτήρια που είχαμε προγραμματισμένα και υπολογισμένα ώστε να μπορούμε με βάση τα έσοδα από τα 400 εισιτήρια να γίνει το tour, να γίνουν τα σεμινάρια αυτά διαζώσεις, από εκείνο το ποσό, από εκείνα τα 400, πουλήθηκαν μόνο τα 100. Και σας ξαναλέω, έχω πληρώσει ήδη και τις προκαταβολές για τις αίθουσες. Δεν ξέρω αν θα μας επιστρέψουν, μακάρι να μας επιστρέψουν, αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό να μην επιστρέφουν καν εκείνα τα χρήματα. Δεν το λέω για να με λυπηθείτε. Απλώς για να δείτε ότι και εγώ ίδια προσωπικά επένδυσα πάνω στα σεμινάρια και πιστεύω πάνω στα σεμινάρια. Και η Αριστονίκη επένδυσε και πιστεύει στα σεμινάρια. Και ο Μιχάλης φυσικά, ο οποίος δεν κάνει άλλη δουλειά από το να απαντάει email και να επιλύει απορίες κλπ. Κλπ. Αυτά. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Ξαναλέω, όσοι έχετε εισιτήριο, θα λάβετε πολύ σύντομα ενημέρωση μέσω email από τον Μιχάλη για την αλλαγή, για το πότε θα είναι τα 2 διαδικτυακά και να επιλέξετε σε ποιο από τα 2 θέλετε να είστε. Τι να κάνουμε. Προσπαθούμε για κάτι. Άμα δεν πετυχαίνουμε κάτι, παραδεχόμαστε ότι δεν πέτυχε, παραδεχόμαστε ότι πέσαμε έξω στους υπολογισμούς μας, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Έκανα λάθος υπολογισμός. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και επιδιορθώνουμε. Η επιδιόρθωση είναι να γίνουν τα σεμινάρια διαδικτυακά με τον τρόπο που ανέφερα, μέσω κάμερας Zoom και να πάρουν οι συμμετέχοντες και τη βεβαίωσή τους και το ηλεκτρονικό υλικό αλλά και τη βιντεοσκόπηση του θεωρητικού μέρους του κομματιού. Αυτά. Αυτά. Εγώ σας αγαπώ όλους και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν λόγοι για τις πράξεις των ανθρώπων. Δεν τους κατακρίνω. Τους καταλαβαίνω. Εγώ αναλαμβάνω όμως τη δικιά μου ευθύνη. Σας αγαπώ.